Γεια χαρά, είμαι ο Σάκης, κάποιοι με γνωρίζετε, κάποιοι δεν με γνωρίζετε, όσοι με γνωρίζετε, λογικά με γνωρίζετε ως κιθαρίστα τραγουδιστή των web. Όσοι δεν με γνωρίζετε, χαίρομαι. Είπα να ξεκινήσω να κάνω μία σειρά από βίντεο στο YouTube, η οποία δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, αλλά έτσι μου ήρθε, έτσι κάνω, για να έρχομαι σε επαφή μαζί σας, να συζητάμε πράγματα, να μοιραζόμαστε νέα και ό,τι άλλο θέλουμε τέλος πάντων. Σκεφτόμουν καιρό τι θα μπορούσα να κάνω στο YouTube, μέχρι που τελικά τα πράγματα φέρανε τη δική τους ροή, ως συνήθως, και ήρθανε τα ερεθίσματα μόνα τους. Και ομολογώ πως το συγκεκριμένο ερέθισμα είναι κάτι το οποίο παρατηρώ εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν είχα παρατηρήσει αυτό που μου λείπει εμένα από εκεί, το οποίο είναι η λογική. Και φυσικά αναφέρομαι στα hate comments. Μιλάω κυρίως για τα hate comments που αφορούν το κοινό της ελληνικής metal σκηνής προς την ελληνική metal σκηνή, δηλαδή στους μουσικούς, καλλιτέχνες και ούτω καθεξής. Φυσικά δεν θα περιοριστούμε μόνο σε αυτό, διότι εγώ ακόμα βρίσκομαι στον απόϊχο της συναυλίας των Mayhem και του Mortis, το οποίο ήταν παντελώς ισοπεδωτικό και δολοφονικό. Δεν είχα δει τους Mayhem ποτέ ζωντανά. Δεν ξέρω γιατί μου είχε συμβεί αυτό ή γιατί δεν μου είχε συμβεί. Όπως θες πάρτο. Αλλά επιτέλους είδα τους Mayhem και πραγματικά το ευχαριστήθηκα. Για το Mortis τι να πω. Είναι ένας καλλιτέχνης που ακούω από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Τον σέβομαι πάρα πολύ, τον γουστάρω πάρα πολύ, αλλά δεν μου έδωσε αυτό που ήθελα και έχω μία μικρή απογοήτευση. Κρατώ το respect, μάλλον θα πρέπει να του δώσω άλλη μία ευκαιρία. Δεν ξέρω πόσοι πήγατε, πώς σας φάνηκε. Άκουσα παράπονα για το Mortis, αποθεώσεις για τους Mayhem. Δεν ξέρω, πείτε μου στα σχόλια και το συζητάμε. Επίσης, πριν περάσω στο κυρίως πιάτο αυτού του βίντεο, θέλω να σας πω ότι μετά το κυρίως πιάτο, σαν επιδόρπιο, θα σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο πετάλι. Δεν είναι sponsorship, κάτι το οποίο νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος θα βρει χρήσιμο. Είναι αυτό εδώ το πετάλι, για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Πάμε όμως να πούμε το θέμα το οποίο μου έχει βάλει μία βελόνα εδώ στον εγκέφαλο και αρχίζει μία φλέβα μου και πρίζεται και δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Βλέπω πάρα πολλούς να γράφουν αρνητικά σχόλια, που είναι ok. Είναι ok, δεν σου αρέσει η μουσική κάποιου, δεν σου αρέσει το βίντεο κλιπ που έκανε, δεν σου αρέσει ο δίσκος του, άλλο περίμενες, είχες άλλες προσδοκίες. Γενικά είσαι έτσι λίγο gatekeeper της δικής σου φάσης και θέλεις όλα να είναι στη δική σου φάση και εντάξει, όλα αυτά ας πούμε μπορώ να τα καταλάβω σε ένα βαθμό και είναι ok να γράψεις τη γνώμη σου και ας είναι και ηχείριστη. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι με ποιο σκεπτικό μπαίνεις και προσβάλλεις αυτόν ο οποίος σου έχει εκθέσει τον κόπο του. Ακόμα και σήμερα το πρωί, πριν γυρίσω αυτό το βίντεο, ξυπνάω, βάζω τον καφέ μου, μπαίνω στα social, να χαζέψω και πέφτω πάνω σε μουσικό ο οποίος απλά έχει εκφράσει τη γνώμη του για κάτι και έχουν μπει κάποιοι και τον βρίζουνε. Τον βρίζουν όμως, δηλαδή, τον χλεβάζουνε. Τον χλεβάζουνε. Γιατί κάποτε κάτι προφανώς κάτι έκανε. Για τους δικούς τους λόγους. Και αυτός ο μουσικός δεν είναι ότι έκανε κάτι το οποίο σε προσέβαλε να μπήκε σπίτι σου να σε κλέψει. Δεν ξέρω. Γενικά να επηρέασε με κάποιον αρνητικό τρόπο τη ζωή σου. Μάντεψε μεγάλε. Πρώτον, ο κάθε καλλιτέχνης μπορεί να επηρεάσει τη ζωή σου μόνο με έναν τρόπο και αυτός είναι να την επηρεάσει θετικά. Και αυτό εφόσον σας ενώνει
η δημιουργία του. Δεν γίνεται ένας καλλιτέχνης να σε επηρεάσει αρνητικά. Έχουν όλοι οι καλλιτέχνες, από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο, πάρα πολύ μικρό impact έως καθόλου στη ζωή σου. Επίσης, για να φτάσει κάποιος στα αυτιά σου και στα μάτια σου, έχει κάνει πάρα πολύ κόπο από το να βρει τα κότσια να το κάνει, να βρει τα χρήματα να το κάνει, να σπαταλήσει χρόνο να μάθει μια τέχνη, έστω και αν δεν τη μάθει καλά. Θα του πάρει χρόνια και κούραση για να φτιάξει κάτι το οποίο μπορεί να είναι και κακό. Δεν λέω ότι όλοι κάνουν επειδή κάνουν κάτι είναι καλό. Μπορεί να είναι και κακό. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και για τον ίδιο. Και δεν το σέβεσαι. Γιατί δεν έχεις στο μυαλό σου όλη τη ρίζα του παγόβουνου. Βλέπεις μόνο ένα tip και για κάποιο λόγο θέλεις να τον βρίσεις. Και τον βρίζεις. Βλέπω σε πάρα πολλούς μουσικούς να βλέπω χλεβασμό, προσβολή, έως και χυδαιότητα έχω δει. Και σε μένα έχει συμβεί αυτό. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Δύο περιπτώσεις μπορώ να σκεφτώ. Ή είσαι πάρα πολύ ευαίσθητος και έχεις πολλά προβλήματα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, αν πραγματικά σου συμβεί κάτι λίγο άσχημο, πώς θα αντιδράσεις, πώς να το κοιτάξεις αυτό. Και από την άλλη, επειδή δεν νομίζω ότι έχεις τόσο μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα, νομίζω ότι απλώς είσαι ένας τοξικός μαλάκας. Και σε αυτή την περίπτωση, κόφτο ή άδειασέ μας τη γωνιά. Όχι τη γωνιά στην ελληνική metal σκηνή, όχι τη γωνιά στην παγκόσμια metal σκηνή, όχι στη σκηνή την οποιαδήποτε, γενικά άδειασέ μας τη γωνιά. Και πίστεψέ με, δεν θα στεναχωρηθεί κανείς. Κανένας δεν θα στεναχωρηθεί για κάποιον ο οποίος φαίνεται πως εσκεμμένα για κανένα σοβαρό λόγο θέλει να κάνει κάποιον να νιώσει άσχημα. Και τέλος, σε παρακαλώ, δεν είσαι τρολ. Τρολ είναι αυτά στο Lord of the Rings. Εσύ απλά είσαι ένας τοξικός μαλάκας. Και αφού φουντώσαμε με αυτά, ας πάμε σε κάτι θετικό, να μιλήσουμε για αυτό εδώ το, όπως βλέπετε, μικρό, αλλά πάρα πολύ δυνατό πετάλι. Ξαναλέω, δεν είναι sponsorship αυτό εδώ. Απλά το κάνω γιατί θέλω να μοιραστούμε πραγματάκια. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το Mooer 005, άλλοι το λένε Brown Sound 3, το γράφει στο πλάι. Είναι ένα πετάλι distortion, το οποίο έχει δύο λειτουργίες. Ένα high gain distortion και ένα low gain distortion. Προσωπικά τα χρησιμοποιώ και τα δύο, κυρίως το high gain φυσικά. Και με έχει βολέψει απίστευτα πολύ. Όσοι θέλετε να το ακούσετε, θα βάλω link στην περιγραφή. Μπορείτε να μπείτε στην εμφάνιση που είχαμε με τους web το 2018 στο Rockwave. Θα ακούσετε ήχο απευθείας από την κονσόλα και εγώ και ο κιθαρίστας ο έτερος ο Sextus παίζουμε με το ίδιο distortion και μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα αυτού του πεταλιού στο metal. Επίσης το χρησιμοποιούν και άλλες μπάντες. Εγώ προσωπικά το είδα πρώτη φορά από τους Cradle of Filth. Είχαν απλώς αυτό εδώ και άλλο ένα πετάλι που θα το δείξουμε άλλη φορά. Να πω και ένα μικρό κατά έως και μεγάλο που έχω βρει σε αυτό το πετάλι. Προσοχή και γενικά σε όλα σας τα πετάλια, όσοι χρησιμοποιείτε πετάλια, pedalboards κτλ. Στην τροφοδοσία του ρεύματος που δίνετε, διότι το συγκεκριμένο, όχι αυτό εδώ, σε ένα άλλο ίδιο πετάλι είδα που το ανοίξαμε μέσα ότι δεν έχει ασφάλεια από πίσω, άρα με μία λάθος συνδεσμολογία στο ρεύμα μπορεί να καούν πραγματάκια μέσα και δύσκολα αντικαθίστανται στο συγκεκριμένο. Πάντως είναι πολύ μικρό, έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα, πιστέψτε με, για metal θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους, εμένα τουλάχιστον με έχει βγάλει. Για να κλείσω αυτό το βίντεο θα σας παίξω λίγο κιθάρα. Τι όμως, κάτι δικό μου. Γιατί είναι δικό μου το κανάλι, γιατί είναι δικό μου το βίντεο και γιατί στο κάτω κάτω της γραφής σε κάτσες μέχρι εδώ τώρα και γιατί να μην κάτσω να κάνω αυτό που γουστάρω εγώ. Τι γουστάρω κάνω, δικό μου είναι το βίντεο. Γράψε μου hate comment άμα δεν σου αρέσει. Θα σας δείξω ένα riff από ένα κομμάτι που είχα γράψει πριν από αρκετά χρόνια για το πρώτο άλμπουμ του web, το Don't Wake Futility. Πρόκειται για το κομμάτι το Black Ghost. Πρόκειται για το riff στο verse
του Black Ghost, το οποίο είναι ένα heavy thrash riff. Και ο λόγος που θέλω να σας το δείξω είναι επειδή οι κιθαρίστες που κατά καιρούς έχουμε συνεργαστεί και τους το έχω δείξει, το έχουν βρει λίγο tricky, λίγο δύσκολο και προσωπικά δεν έχω καταλάβει ακριβώς το λόγο. Όσοι το δείτε, πείτε μου ή προσπαθήστε το ή δεν ξέρω και το ξανασυζητάμε. Και αφού δείξαμε και το riff και αφού είπαμε και αυτά για τα hate comments και αφού είπαμε και για τους Mayhem και αφού έρχονται και άλλα ωραία πράγματα σε αυτή τη ζωή και στο metal και γενικά παντού, ας είμαστε αισιόδοξοι. Θα δούμε τι γίνεται στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Κάντε ένα subscribe, κάντε μου comments. Με βοηθάει πάρα πολύ αυτό, όπως και όλους αυτούς που παρακολουθούμε στα social. Τα λέμε την επόμενη φορά. Έως τότε, να ακούτε metal, να περνάτε καλά. Γεια σας. Sucky's Darkface, out!